Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κανάλι μας τη Μαρίνα Σταύρου, μία νεαρή Κύπρια επιστήμονα, η οποία έχει αρχίσει ήδη να διαπρέπει και να κάνει υπερήφανη την Κύπρο και την Ελλάδα στο εξωτερικό, αλλά έχει και σχέση με τον κανάλι μας, γι' αυτόν τη φιλοξενούμε. Η Μαρίνα Σταύρου είναι αντιπρόεδρος της Οργάνωσης Πολιτισμού της Αναπηρίας Νεόφυτος, της οργάνωσης που έχει πρωτοστατήσει να δημιουργηθεί η Marianna Epafiti. Μαρίνα μου, καλώς όρισες. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ που με καλέσατε στο κανάλι σας. Χαίρομαι πολύ που έχω το βήμα. Θα το έχεις και θα το έχεις όσο συχνά θέλεις. Θέλω να διαβάσω λίγο τι μου έστειλε η Marianna για σένα. Α, μάνα! Η Marianna είναι μια ανάρτηση που έκαμε στο Facebook, νομίζω, η Marianna. Λέει, διάκριση της Marina Stavrou από την Παγκόσμια Εταιρεία του Περιφερικού Νευρώνα, Peripheral Nerve Society, με βραβείο εις μνήμη του P.K. Thomas. Σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η Marina Stavrou, υποψήφια διδάκτορ μοριακής ιατρικής, της ομάδας του νευρολόγου Δόκτωρ Κλεόπα στο ετήσιο συνέδριο της Εταιρείας του Περιφερικού Νευρώνα, καθώς της απονεμήθηκε βραβείο εις μνήμη του ερευνητή και νευρολόγου P.K. Thomas για την έρευνά της που αφορά στην εξέλιξη μιας καινοτόμας γονιδιακής θεραπείας για την νευροπάθεια Charcot-Marie-Tooth τύπου 1α. Το συγκεκριμένο βραβείο είναι εξαιρετικά τιμητικό για τη Marina Stavrou και τη χώρα μας. Πρώτη φορά έρευνα που εκπονείται στην Κύπρο ξεχωρίζει σε αυτό το συνέδριο, το οποίο φιλοξενεί κορυφαίες μελέτες αναγνωρισμένες παγκοσμίως, οι οποίες αφορούν το περιφερικό νευρικό σύστημα. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε ηλεκτρονική εκδήλωση στις 27 Ιουνίου 2021, ενώπιον εξεχουσών προσωπικότητων της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας του περιφερικού νευρικού συστήματος. Η συγκεκριμένη βράβευση έρχεται σε συνέχεια της κατοχύρωσης της βραβευμένης μελέτης ως πατέντας, με εφευρέτες τους Marina Stavrou, Δόκτωρα Κλεόπα και τον Αμερικανό συνεργάτη τους Δόκτωρ Χάρπερ. Το βραβείο εις μνήμη του P.K. Thomas που απονέμεται από το συνέδριο της εταιρείας του Περιφερικού Νευρώνα, το Peripheral Nerve Society, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες τιμητικές διακρίσεις για τους νέους ερευνητές στον χώρο των περιφερικών νευροπαθειών. Χαίρει παγκόσμιας αναγνώρισης ως βραβείο αποτίμησης του αντικτύπου μιας έρευνας στην παγκόσμια κοινωνία. Η βραβευμένη έρευνα χρηματοδοτείται από τον Αμερικανικό οργανισμό CMT Research Foundation. Και λέει η Marianna, αυτό το κορίτσι πραγματικά μας έκανε περήφανους παγκοσμίως. Καλώς όρισες, Μαρίνα. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο χρονών είσαι? Είμαι 28 χρονών. Είσαι 28 χρονών και έχεις επιτύχει τόσα πολλά πράγματα. Σου εύχομαι να συνεχίσεις με την ίδια όρεξη, με την ίδια ζέση, με την ίδια λαχτάρα. Πες μας για σένα. Βλέπω εδώ το βιογραφικό σου. Βλέπω ότι έχεις σπουδάσει, ήσουνα στο Μάντσεστερ πρώτα, το πτυχίο σου το έκανες στο Μάντσεστερ. Ξέρω το πανεπιστήμιο που ήσουν, στο Σάλφορντ. Ναι. Πέρασα και εγώ ένα φεγγάρι από εκεί. Έχεις κάνει bachelor, το οποίο φυσικά το πήρες με honors, στη βιολογία. Ναι. Μετά έκανες το μάστερ σου στην έρευνα για τον καρκίνο και στη μοριακή βιοιατρική στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Και τώρα κάνεις το διδακτορικό σου στη μοριακή ιατρική στο Κυπριακό Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, στο τμήμα της Κυπριακής Cyprus School of Molecular Medicine. Πες το εσύ πώς είναι στα ελληνικά, γιατί δεν τα καταφέρνω. Cyprus Κυπριακή Σχολή Μοριακής Ιατρικής. Μάλιστα, μάλιστα. Πώς και σπούδασες βιολογία? Ήταν κάτι που πάντα ήθελα. Ήταν, ας πούμε, ο στόχος μου από πολύ μικρή. Άρα ήμουν focused εξ αρχής ότι θέλω να γίνω βιολόγος. Δεν ήμουν μπερδεμένη ούτε ανάμεσα στην ιατρική, ούτε ανάμεσα στη χημεία που κάποιοι συνήθως να είναι. Μπράβο. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιλέξεις ειδικά τη βιολογία? Δεν ήταν αυτό που σου αρέσει στη βιολογία? Γιατί η βιολογία είναι μια επιστήμη βασική, είναι από τις βασικές επιστήμες. Και είναι μια επιστήμη η οποία είναι πολύ επιστημονική. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος επιλέγει να σπουδάσει βιολογία, να επιλέγει να ασχοληθεί ουσιαστικά με την επιστήμη, δεν είναι έτσι? Ναι, όντως. Να γίνει ερευνητής και επιστήμονας με την hardcore έννοια του όρου. Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας hardcore κάποιος να ασχολείται με την έρευνα. Θεώρησα, καταρχήν, ήταν κάτι που καταλάβαινα. Θεωρώ ότι αν ήταν, ας πούμε, μαθηματικά που δεν ήμουν τόσο καλή και δεν τα καταλάβαινα, δεν θα ήθελα ποτέ να τα σπουδάσω και να εντρυφήσω σε αυτά, γιατί δεν θα τα κατάφερνα. Άρα, πρώτα και κύριο ήταν κάτι που κατάφερνα και έβλεπα ότι είμαι καλή. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά βλέπετε μια κοπέλα η οποία τελειώνει τώρα το διδακτορικό της και έχει βραβευθεί παγκοσμίως, παραδέχεται ότι εγώ δεν τα κατάφερνα στα μαθηματικά. Αυτό επειδή είναι και ψυχοεκπαιδευτικό το κανάλι, αφού το παρακολουθείς, γι' αυτό κάνω αυτή την επισήμανση. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά ευφυείς και έχουν πραγματικά δυνατότητες και προσπαθούν σκληρά ώστε να επιτύχουν, αναγνωρίζουν και σε ποια πράγματα είναι καλή και σε ποια πράγματα δεν είναι καλή. Μπράβο, Μαρινά μου. By the way, παρεμπιπτόντως και εγώ είμαι άχρηστη. Αλλά δεν είμαι και καλή στη βιολογία που είσαι εσύ. Λοιπόν, άρα ένιωθες τη βιολογία. Τι ήταν αυτό που σε γοήτευε στη βιολογία? Ας πούμε ότι στην ιατρική προσπαθεί κάποιος να τραβήσει τους ανθρώπους που πνίγονται έξω από το ποτάμι για να τους σώσει και ίσως με τη βιολογία να προσπαθούμε να αποτρέψουμε τους ανθρώπους από το να πέσουν στο ποτάμι to start with. Μπράβο. Άρα η βιολογία βοηθά στην πρόληψη των ασθενειών και στην πρόληψη όλων αυτών των προβλημάτων που έρχεται η ιατρική μετά να επιμεληθεί. Και οι βιολόγοι δουλεύετε σε στενή επαφή με τους γιατρούς, δεν είναι έτσι? Και ο καθηγητής σου, εσένα που εκπονείται μαζί την έρευνα, είναι ο Δόκτωρ Σταύρου, ο οποίος... Κλεόπας, Παναγία μου. Η Δόκτωρ Σταύρου θα είσαι εσύ σύντομα. Μακάρι. Πότε τελειώνεις το διδακτορικό σου? Θέλουμε να ελπίζουμε μέσα στο τέλος του 2021. Μπράβο. Σύντομα, Δόκτωρ Σταύρου, θα είσαι εσύ. Ο Δόκτωρ Κλεόπα είναι ένας ιατρός και καθηγητής της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον οποίο τον έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή μας στο κανάλι. Και δυστυχώς δεν τέλειωσε η εκπομπή για να το φιλοξενούσαμε ξανά. Και είναι ο αγαπημένος γιατρός και της Μαριάννας μας. Ναι. Δόκτωρ Κλεόπα. Και της μακαρίτης σας, της Θεανός της Εξαδαχτύλου, του Θεάνου της Εξαδαχτύλου, της φίλης μου. Ξέρεις τη Θεανό? Όχι. Η Θεανός ήταν μία από τις ασθενείς του Δόκτωρ Κλεόπα, η οποία είχε... τώρα να θυμηθώ τι είχε. Είχε μία νευροπάθεια, μια ασθένεια γκράβης. Αλλά επέθανε πρόσφατα από καρκίνο. Και η Θεανό μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον Δόκτωρα Κλεόπα, όλη την πολύ αγάπη. Άρα, τι έλεγα τώρα... Η βιολογία είναι μια επιστήμη η οποία πάει χεράκι-χεράκι με την ιατρική και βοηθάει στην κατανόηση της λειτουργίας των έμβιων οργανισμών, σωστά που τα λέω? Σωστά. Και στην πρόληψη ασθενειών, αλλά και στις θεραπείες ασθενειών. Και η έρευνα η δική σου έχει να κάνει με την πρόληψη. Θες να μας μιλήσεις λίγο για τη θεραπεία? Η έρευνα δική μου αφορά στην εξέλιξη μιας καινούριας καινοτόμας θεραπείας για μια σπάνια νευροπάθεια που ονομάζεται Charcot-Marie-Tooth. Είναι κατά ακρίβεια η συχνότερη εκ των σπανίων. Έχουν περίπου στην Κύπρο μας 150 ασθενείς που ανήκουν σε αυτήν την ομάδα νευροπαθειών και είναι περίπου 2,8 εκατομμύρια παγκοσμίως. Άρα, αν θέλουμε να καταλάβουμε τον όγκο, ας πούμε, των ασθενών, είναι μια πάθηση που έχει περισσότερους ασθενείς από την καταπλάκα σκλήρυνση που είναι ευρέως γνωστή. Πόσοι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο πάσχουν από σκλήρυνση στην καταπλάκας? Περίπου 2,5 εκατομμύρια, ενώ από την πάθηση Charcot-Marie-Tooth 2,8 εκατομμύρια. Και εγώ δεν έχω ξανακούσει. Ναι. Και είναι τα συμπτώματα. Δώσε μας έτσι λίγο μια εικόνα του τι βιώνουν οι ασθενείς που είναι διαγνωσμένοι με Charcot-Marie-Tooth. Είναι μια πάθηση του περιφερικού νευρικού συστήματος, δηλαδή δεν περικλεί τον εγκέφαλο ή τον νοτιό μυελό. Αφορά τα περιφερικά νεύρα. Και αυτό που παθαίνουν τα νεύρα είναι ότι χάνουν τη μυελίνη τους. Δηλαδή, αν φανταστούμε ότι ένα νεύρο μοιάζει με έναν καλώδιο, κανονικό καλώδιο που έχουμε στο σπίτι μας και γύρω-γύρω έχει αυτόν το πλαστικό περίβλημα που προστατεύει τις ηλεκτρικές ίνες που βρίσκονται από μέσα. Σε αυτήν την πάθηση το πλαστικό περίβλημα χαλά, θύρει και σπάζει. Άρα δεν υπάρχει σωστή αγωγιμότητα. Όπως σε μια ηλεκτρική συσκευή, έτσι και στα νεύρα, όταν δεν υπάρχει σωστή αγωγιμότητα, δεν μεταφέρεται σωστά το μήνυμα από τον εγκέφαλο στους μυς, ας πούμε, ή σε όλα τα όργανα. Αν θέλουμε να πούμε εμφανισιακά τι βλέπουμε σε αυτούς τους ασθενείς, σίγουρα καταλαβαίνουμε τη δυσκολία τους στη βάδιση. Υπάρχει το λεγόμενο foot drop, δηλαδή περπατώντας υπάρχει μια πτώση του ποδιού. Δεν είναι θανατηφόρα ασθένεια, είναι εξελιξιμή, αφορά την ποιότητα της ζωής, αλλά δεν πεθαίνει κάποιος από αυτή την ασθένεια. Ξέρουμε αν είναι αυτοάνωση, γενετική, ή αν κάποιος γεννιέται με το γονίδιο να την πάθει, γνωρίζουμε την αιτιολογία αν καλύτερα. Είναι κυρίως κληρονομική. Υπάρχουν και περιπτώσεις de novo, δηλαδή που εμφανίζονται ξαφνικά σε μια οικογένεια, αλλά είναι κυρίως κληρονομική. Κληρονομική πάθηση. Και μιλούμε για ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Άμα 2,8 εκατομμύρια παγκοσμίως πάσχουν από αυτήν την πάθηση, μιλούμε για πολλούς ανθρώπους. Γιατί είπες είναι η πιο συχνή από τις σπάνιες γενετικές παθήσεις. Ναι. Σε τι συνίσταται η δικιά σας θεραπεία, η πρωτοπόρα καινοτόμα που έχετε βρει? Αυτή η ομάδα των παθήσεων που ονομάζεται Charcot-Marie-Tooth χωρίζεται σε εκατοντάδες τύπους. Δηλαδή μπορεί να προκληθεί από διάφορες γενετικές μεταλλάξεις. Εμείς ασχολούμαστε πάλι με τον πιο συχνό αυτών των τύπων που ονομάζεται τύπος 1α, που προκύπτει από τον διπλασιασμό μιας πρωτεΐνης. Δηλαδή, υπερεκφράζεται μία πρωτεΐνη μέσα στον οργανισμό και, ας πούμε, μπερδεύει τη φυσιολογική λειτουργία του άξονα των νευρώνων και της μυελίνης. Εμείς προσπαθούμε με μια καινούργια τεχνολογία που ονομάζεται microRNA να σταματήσουμε αυτήν την υπερέκφραση. Και σταματώντας αυτήν την υπερέκφραση θέλουμε να ελπίζουμε ότι ή θα καλυτερέψουμε τα συμπτώματα ή θα σταματήσουμε την εξέλιξη της πάθησης. Μάλιστα. Πόσον καιρό έχει που δουλεύεις πάνω σε αυτήν την project, πάνω σε αυτήν τη μελέτη? Πολλά χρόνια, από το 2014. Wow, 7 ολόκληρα χρόνια. Πάμε για τον 8ο και νομίζω σημαντικό να πούμε ότι δεν ήταν, ρε παιδί μου, η πρώτη προσπάθεια που πέτυχε. Ήταν πρώτη αποτυχημένη, δεύτερη αποτυχημένη, ήταν η τρίτη που πέτυχε. Μπράβο. Άρα τι μήνυμα θέλεις να μας δώσεις μέσα από αυτό? Ότι αν κάποιος θέλει να φτάσει στο δρόμο, ας πούμε, της επιτυχίας, αν μπορούμε να το αποκαλέσουμε επιτυχία. Επιτυχία, ρε παιδί μου, να βρεις μια καινούργια πατέντα για θεραπεία μιας γενετικής νόσου που ταλαιπωρεί 2,8 εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο. Τεράστια επιτυχία. Και να αναγνωριστεί παγκοσμίως. Ίσως να είναι. Είναι. Και η Μαριάννα χθες μου έλεγε, ρε παιδί μου, έχει επιτύχει η κοπέλα αυτό το πράγμα που για πρώτη φορά σε τέτοιον επίπεδο Κύπριος ερευνητής έχει πάρει αυτόν το βραβείο και δεν την προβάλλει κανένας, μου λέει. Ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε στα ραδιόφωνα. Μου λέει η Μαριάννα, πρέπει να είναι το κίνημα εναντίον των αρίστων. Δηλαδή στην Κύπρο λέει, άμα κάποιος είναι άριστος, άμα κάποιος είναι σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος, ο οποίος χρησιμοποιεί το μυαλό του και την ενέργεια του και τις δυνάμεις του για να εξελιχθεί και να εξελίξει την επιστήμη, τις τέχνες κτλ, αντί να προβάλλεται ως πρότυπο, ενοχλείται ο γενικό κοινωνικό σύνολο που προτιμά τις μη απειλητικές μετριότητες. Καλώς όρισες το χρόνο. Είναι ένα φαινόμενο πάρα πολύ. Εμένα δεν μου έκανε καθόλου εντύπωση. Και της λέω, θα την καλέσουμε εμείς την Μαρίνα και καλά έκανες και μου έστειλες τη σημείωση που διάβασα προηγουμένως για σένα. Εγώ δεν είμαι επιστήμον με την έννοια τη hardcore, αλλά δεν γνωρίζω καλά τους όρους, τους διάβασα ελπίζω ορθά. Αλλά θεωρώ ότι παιδιά και νεαροί άνθρωποι, εντάξει, εσύ πλέον είσαι ενήλικας, είμαι 28, οι πρόσθετοι με τον ποιοί οι λοβοί σου έχουν αναπτυχθεί πλήρως, σε λέμε νέφηβο πλέον. Νεαροί ενήλικες οι οποίοι καταφέρνουν και πετυχαίνουν τέτοια πράγματα προς όφελος, τέτοια επιτεύγματα προς όφελος της επιστήμης και της υγείας των ανθρώπων πρέπει να προβάλλονται ως πρότυπα. Όχι να προβάλλεται συνέχεια ποια φόρεσαν το πιο καυτό μπικίνι, ποια το έκανε τι, ποιος εφόρησε. Κατάλαβες, αυτά τα πρότυπα που προβάλλει η ποπκουλτούρα. Να σας πω, αν με ρωτήσει κανείς, εγώ δεν αισθάνομαι ότι απέχω πολύ από τη μετριότητα. Νιώθω κανονική. δεν νιώθω άριστη. Δεν απέχεις πολύ από τη μετριότητα. Εντάξει. Άλλων έναν ίδιον των ανθρώπων οι οποίοι είναι ευφυείς, είναι σκληρά εργαζόμενοι και επιτυχημένοι, είναι ότι δεν έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Όπως το Σοκράτη που έλεγε «εν είδα, ότι ουδέν είδα». Ναι, δεν θέλω, ρε παιδί μου, να νιώσω ο καλύτερος του χωριού. Ή αν πούμε, ας πούμε, ότι «α, η Μαρίνα είναι καλύτερη επιστήμονας που ασχολείται για το Charcot-Marie-Tooth τύπου 1α στην Κύπρο». Δεν υπάρχει άλλος, άρα ποιο είναι το μετρό συνέστησης. Αν συγκριθώ με τα μεγαθύρια του εξωτερικού σας, να καταλάβουν πόσο μικρή είμαι δίπλα τους. Μα είσαι και μικρή ηλικιακά κόρη. Τώρα ξεκινάς. Ναι. Τώρα ξεκινάς. Για να σου πω, πώς βλέπεις το μέλλον, σε βλέπεις να συνεχίζεις την έρευνα, να συνεχίζεις σε εργασιακό κλίμα, πώς βλέπεις το μέλλον σου? Νομίζω θα ήταν το ιδανικό για μένα, τουλάχιστον σε αυτήν τη φάση που βρίσκομαι με τους τωρασινούς στόχους που έχω στο νου μου. Θεωρώ ότι ανήκω στο εργαστήριο, στην έρευνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και όσες θυσίες αυτό συνεπάγεται. Τι θυσίες συνεπάγεται να είσαι ένας ερευνητής? Και δει έτσι τις θυσίες του, ναι. Και δεις τις αρχές του, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Τι συνεπάγεται, πες μας λίγο στον κόσμο σου. Σίγουρα συνεπάγεται με το, δεν θα πω να χάνεις, θα πω να αφιερώνεις κομμάτι του χρόνου που θα έπρεπε ίσως να ήταν προσωπικός χρόνος για σένα, να τον αφιερώνεις στην έρευνα. Ας πούμε αυτή τη στιγμή είναι Σάββατο μεσημέρι και σας μιλώ από το meeting room του Ινστιτούτου Γενετικής. Είσαι στο Ινστιτούτο και εργάζεσαι αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Δεν είσαι στον Πρωταρά, δεν είσαι στην Αγία Νάπα, δεν είσαι στον Easy Beach. Για τους Ελλαδίτες φίλους που παρακολουθούν είναι Mary In, για καλοκαιρινές αποδράσεις. Δεν είσαι στη Μύκονο, αν είσαι στην Ελλάδα. Όχι, είσαι στο εργαστήριο. Και είναι Σάββατο μεσημέρι. Ακριβώς. Άρα, για πολλούς ανθρώπους στο κοντινό μου, ας πούμε, κοινωνικό περιβάλλον, το δικό μου lifestyle είναι λίγο παράτερο ή παράδοξο ή δεν έχει νόημα. Δεν έχει πρόβλημα αυτή η κοπέλα, αντί να βγει έξω στα κλαμπς, αντί να πάει στις παραλίες, αντί να κάθεται με τις ώρες στις καφετέριες να πίνει καφέδες. Ρε, για αυτές τις καφετέριες να σε ρωτήσω, εσύ σ' να πηγαίνεις να κάθεσαι 3 ώρες να μείνεις καφέ σε μια καφετέρια? Δεν έχω 3 ώρες για να σας απαντήσω. Δεν έχω 3 ώρες ευχαίρες ποτέ. Θα το ήθελες? Όχι, ίσως να μ' άρεσε να συζητώ γύρω από το τραπέζι του σπιτιού μου, γιατί εκ των πραγμάτων δεν βλέπω τα στενά μου άτομα, άρα ίσως να θέλω να δω την άμεση οικογένεια μου, στο σπίτι μου. Αυτό που σίγουρα δεν μ' αρέσει είναι η οχλαγωγία και οι χώροι με πολύ κόσμο. Δηλαδή, άλλα παιδιά στην ηλικία μου ίσως να διαλέγουν να πάμε κάπου που έχει κόσμο. Εμένα το κριτήριο μου είναι να πάμε κάπου που δεν έχει κόσμο. Είσαι σίγουρη ότι δεν σε γέννησα εγώ, γιατί αυτούς που γέννησα δεν πάνε με τα δικά μας κριτήρια. Είπε μου η Μαριάννα ότι είστε 3 αδερφές στην οικογένειά σου. Τι σειράν έχεις εσύ? Είμαι η πρώτη. Είσαι η πρώτη. Ήταν σίγουρο ότι είσαι η πρώτη πάντως. Ο αστερισμός στην οικογένεια, όπως το λέει και η αριστορική Θεοδοσίου, πρέπει να ξέρεις και την αριστορική είναι εφόσον βλέπεις το κάνετε. Η σειρά με την οποία γεννιέται κάποιος μπορεί να διαφανεί και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Και συνήθως τα πρωτότοκα παιδιά, εκτός του ότι αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες από τα υπόλοιπα παιδιά, πολλές φορές γίνονται γονεποιημένα παιδιά, είναι επίσης και παιδιά πολύ στοχοπροσιλωμένα τα του πρωτότοκα παιδιά. Θα έλεγα ότι φέρεται ότι είσαι πρωτότοκη. Τι ηλικία είναι οι αδερφές σου? Είναι 26 και 25, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Α, είστε 1, 2, 3. Ναι. Μου είπε η Μαριάννα ότι χάσετε τον πατέρα σας όταν ήσουν εσύ 12 ετών. Όταν ήμουν εγώ 10. 10. Πώς έφυγε ο πατέρας σου, αγάπη μου? Είχε πάρα πολλές πάθησεις, δυστυχώς. Ας πούμε ότι η πάθηση που τον χαρακτήριζε ήταν η μεσογειακή ανεμία, αλλά αυτόν επέφερε πολλά δευτερεύοντα. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι ήταν ένα σημαντικό μια σημαντική στιγμή στη ζωή σου, τη οποία σε έχει επηρεάσει η απώλεια του πατέρα, ναι. Μα τι να σας πω, καμιά φορά σκέφτομαι ότι ο καθένας άνθρωπος αντιλαμβάνεται το τι ζει σαν τη δική του κανονικότητα. Άρα αυτό που έζησα εγώ ήταν η δική μου κανονικότητα, δεν έχω να το συγκρίνω με... Σε πειράζει που το συζητάω τώρα? Όχι, ίσως πριν λίγα χρόνια να με πειράζει. Γιατί η Μαριάννα μου έγραψε ότι είναι πολύ αξιέπαινη κοπέλα η Μαρίνα και η μητέρα της είναι πολύ αξιέπαινη, γιατί παρόλο που έχασε τον πατέρα της σε νεαρή ηλικία, και η μητέρα της δούλεψε σκληρά για να μεγαλώσει και να σπουδάσει τις κόρες της, αλλά και η Μαρίνα δεν άφησε τίποτα να την σταματήσει, αντιθέτως εξελίχθηκε σε ένα νεαρόν άνθρωπο με πολλή όρεξη για ζωή και εξέλιξη. Επειδή είπες ο πατέρας σου είχε μεσογειακή ανεμία. Ναι. Και η μεσογειακή ανεμία είναι μια ασθένεια γενετική που στην Κύπρο νομίζω 27% του πληθυσμού είμαστε φορείς της μεσογειακής ανεμίας. Είμαι και εγώ φορές της μεσογειακής ανεμίας και τα παιδιά μου. Και φαντάζομαι ότι και οι συνοδές ασθένειες που είχε ο πατέρας σου θα ήταν λόγω του ότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες θεραπείες όταν ήταν μικρός. Και θα ήταν ίσως από παρενέργειες, από θεραπείες που δεν ήταν ιδιαίτερα στοχευμένες. Είναι έτσι, Μαρινά μου. Ναι. Έπαιξε ρόλο αυτό στο να ασχοληθείς με τη βιολογία και με την έρευνα για θεραπεία γενετικών ασθενειών? Δεν ξέρω υποσυνείδητα αν όντως αυτό ήταν μήτρο. Ίσως κάποιος να περίμενε ότι θα ήθελα να γίνω γιατρός έχοντας αυτό το βίωμα. Αλλά... η μεσογειακή ανεμία είναι κάτι genetic, είναι γενετικό. Ναι. Είναι γενετικό, δηλαδή το έχουμε στα γονίδια μας. Σου λέω και εσύ πρέπει να σε φορέας λογικά, ναι, επειδή είναι από τα πιο απλά μαθήματα βιολογίας που κάναμε, ότι πώς είναι κάποιος φορέας και πώς γίνεται ασθενής, πώς το λένε επικρατές γονίδιων και δεν ξέρω τούτα. Για να καταλάβει κάποιος τη μεσογειακή ανεμία πρέπει να του την εξηγήσει κάποιος με όρους βιολογίας. Δηλαδή, στην περίπτωση τη δική σας, η γενετική έπαιξε κέριο ρόλο στο πώς εξελίχθηκε η ζωή και του πατέρα σου και η δικιά σας. Γιατί συμφωνώ ότι είναι η κανονικότητα κάποιου και δεν μπορείς να την. Και είσαι πολύ σοφή σε αυτό που λες, γιατί πολλές φορές λένε: άμα χωρίσουν οι γονείς και τα παιδιά θα έχουν ψυχολογικά προβλήματα και ιστορίες με αγρίους. Και μιλώντας με παιδιά τα οποία έχουν χωρίσει οι γονείς τους, σου λέμε: εγώ έχω μεγάλωσα με αυτήν την κανονικότητα, ότι οι γονείς μου είναι χωρισμένοι μεταξύ τους και δεν με ενοχλεί, δεν με πειράζει να είναι οι γονείς μου χωρισμένοι, γιατί αυτόν έχω συνηθίσει. Εσύ έρχεσαι και μας λες πολύ λεβεντικά. Μπράβο, κόρη. Ότι αυτή ήταν η κανονικότητα μου, ότι έφυγε ο πατέρας μου από τη ζωή όταν ήμουν 10 ετών. Αυτό γνώριζα ως κανονικότητα. Δεν το θεωρώ ως κάτι που με καθορίζει. Όχι, και δεν ήθελα να ήταν κάτι που με καθορίζει. Τότε ήμουν ακόμα στο δημοτικό, ας πούμε, και πάντα είχα υποσυνείδητα την έγνοια να μην πούν ότι η Μαρίνα έκανε αυτό, αντέδρασε έτσι ή δεν αποδίδει όπως θα έπρεπε, επειδή έχει αυτόν το βίωμα. Δεν ήθελα κανένας να το προσδίδει σαν λόγο είτε για το χαρακτήρα μου είτε για την επίδοση μου. Και αυτό είναι επειδή είσαι υπεύθυνος άνθρωπος και δεν είσαι κλαμμένο πρόσωπο. Σου έκανα την ερώτηση αυτή. Όχι επειδή είμαστε μια εκπομπή lifestyle και κουτσομπολίστικη που θέλουμε να βγάλουμε ειδήσεις στις οποίες να έχουμε 38 τίτλους για να διαβάσει ο κόσμος την είδηση μας. Ο λόγος που σου έκανα αυτή την ερώτηση είναι γιατί θέλουμε παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη ζωή όπως συμβαίνει, το shit happens που λέμε εδώ πολύ συχνά στο κανάλι, και εξελίσσονται σε αυτόνομες προσωπικότητες, σε υπεύθυνους ανθρώπους και δεν είναι κλαμμένοι και χειριστικοί. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες, ότι όταν ήμουν μικρή δεν ήθελα να λένε η Μαρίνα κάνει αυτόν, αλλά δεν πειράζει, ρε, εγκρίμανη καημένη, έπεθανε ο παπάς της, ας πούμε. Η Μαρίνα δεν είναι καλή μαθητριά γιατί έπαθεν αυτόν το πράγμα. Η Μαρίνα ξεφεύγει από τις ευθύνες ή δεν κάνουν αυτόν το πράγμα. Μπράβο, ρε Μαρίνα. Τούτο δείχνει πραγματική, σίγουρα σωστή διαπαιδαγώγηση που σου έχουν δώσει οι γονείς σου και δείχνει και υπευθυνότητα και ποιότητα. Και νομίζω ότι τούτο είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα προς μίμηση. Ότι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει βιώσει στη ζωή του adversities, δυσκολίες, που οι περισσότεροι βιώνουμε στη ζωή μας δυσκολίες, είτε στην νεαρή ηλικία είτε μετά, αντιμετωπίζει αυτές τις δυσκολίες ως μια αναφορμή για καλυτέρευση του εαυτού του και της ποιότητας του, παρά σαν μια αναφορμή για να ξεφεύγει με συμπεριφορές που είναι ανεύθυνες ή παραβατικές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μπράβο, κόρη. Ευχαριστώ. Μπράβο. Ίσως τον μπράβο, ειδικά για την ηλικία του 10, όπως είπατε και εσείς, τεύσιμα πρέπει να τα πάρει κάποιος άλλος. Η γονείς σου, και η μητέρα σου, η οποία είναι περισσότερα χρόνια στη ζωή σου από ότι ήταν ο πατέρας σου. Και είχα την τύχη να μην ήταν μόνο η μητέρα, ήταν η γιαγιά, ήταν η θεία, ήταν η νονά μου, ο νονός μου, που πραγματικά νιώθω ότι μπορεί να έχασαν ένα σημαντικό μέλος της οικογένειας, έναν πρόσωπο κλειδί, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι έγιναν για μένα πρόσωπα κλειδιά, ήταν απλά παρουσίες, ήταν σημεία αναφοράς για μένα και όλοι τους αφιέρωσαν και χρόνο και φεάν ουσία τους, ώστε να μας εκπαιδεύσουν και τις τρεις όσο καλύτερα μπορούσαν για να είμαστε σωστοί ανθρώποι. Μένα μου, τι ωραία ιστορία τούτη. Ιστορίες με happy ending, όπως ζήτησαν κάποιοι στον Καραλίνα, που έχει και ιστορίες με happy ending. Και μιλάμε για μια εκτεταμένη οικογένεια, συνδεδεμένη, ενωμένη και με υγιείς σχέσεις. Ναι. Δεν είμαστε εκτεταμένοι, είμαστε μικροί, ας πούμε. Όχι, επειδή λες η θεία, ο θείος, ναι, η νονά, ο νονός είναι της εκτεταμένης οικογένειας. Δηλαδή, η πυρηνική οικογένεια είναι ο γονιός και τα παιδιά, οι γονείς και τα παιδιά και είναι οι περιφερικοί νευρώνες αυτοί. Χρησιμοποιώντας όρους. Περιφερικά από την πυρηνική οικογένεια είναι εξαιρετικό να βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι να είναι αγαπητικοί, στηρικτικοί και να είναι... να συνδέονται ουσιαστικά με τα παιδιά. Χθες το βράδυ είχαμε πάει με την κουμπάρα μου, τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, τα παιδιά της και τον άντρα της για φαγητό και σε κάποια φάση μιλούσα εγώ με τα παιδιά και όταν φεύγαμε της λέω «Είμαι η θεία Θέκλα, ναι, είμαι η θεία από το Σικάγο». Και ένιωθα πολύ ωραία που έχουμε αυτή τη σύνδεση με την Αριστονίκη και τον Μιχάλη, τους γονείς των παιδιών, και που μου δίνεται η ευκαιρία να συνδεθώ με τα παιδιά με έναν τρόπο που θα ήθελα και μου έτυχε και εμένα άνθρωποι στη ζωή μου να συνδεθούν με τα παιδιά μου με έναν τρόπο δημιουργικό. Εμείς είχαμε άλλους ανθρώπους και επειδή και εγώ έχω μεγαλώσει τα παιδιά μόνη μου, δεν νομίζω ότι ούτε ο Λαζάρος ούτε η Κυριακή νιώθουν ότι τους λείπει κάτι. Και γιατί, επειδή ο πατέρας τους ζει στο εξωτερικό, και δεν τον έβλεπα συχνά, παρόλο που δεν έχει φύγει ο πατέρας του από τη ζωή, αλλά ζούσε σε άλλη χώρα. Πρόσωπα κλειδιά στη ζωή τους, όπως είπες, ο πατέρας ο δικός μου, ο αδερφός μου, κάποιοι στενοί μας φίλοι, έπαιξα ρόλο πολύ σημαντικό στη διαμόρφωση τη στάση ζωής τους, θα έλεγα, γιατί είναι το πώς συνδέονται με εμάς οι ενήλικες στο περιβάλλον μας. Όταν είμαστε μικροί, μας βοηθάει και να συνδεόμαστε και με τον εαυτό μας και τους άλλους μεγαλώνοντας. Είχες στο περιβάλλον σου κάποιον επιστήμονα, ερευνητή? Όχι, σε πρώτη. Οι αδερφές σου με τι ασχολούνται? Η δεύτερη, η Άννα Μαρία, είναι make-up artist και η μικρή είναι accountant. Είναι λογίστρια. Ναι. Μάλιστα. Η μητέρα σου έκανε 3 κόρες. Η πρώτη είναι μοριακή βιολόγος ερευνήτρια, η οποία είναι στο διδακτορικό της και έχει κερδίσει πρόσφατα ένα παγκόσμιο βραβείο. Η δεύτερη είναι make-up artist. Και τι άλλο νομίζεις ότι είναι? Η τρίτη είναι λογίστρια. Και η τρίτη είναι λογίστρια. Αυτόν τον diversity, αυτή η διαφοροποίηση στο τι δρόμους έχουν επιλέξει τα παιδιά, είναι ακόμη μια ένδειξη επιτυχούς διαπαιδαγώγησης. Πραγματικά. Γιατί στις οικογένειες τις οποίες τα παιδιά δεν έχουν την ελευθερία να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και τις κλήσεις τους, βλέπεις ότι πάνε όλοι, π.χ. θα γίνονταν όλοι λογιστές. Ναι. Ή θα γίνονταν όλοι, ξέρω εγώ, φοιτητές στο τάδε, σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του πανεπιστήμιου. Ενώ αυτό το γεγονός ότι το κάθε κορίτσι έχει διαλέξει το δικό του το δρόμο, ο οποίος είναι εντελώς άσχετος από τον δρόμο της αδερφής του, είναι καταπληκτικό. Ναι. Έχει πλάκα όταν κάνουμε βίντεο κλήση 3 αδερφές η κάθε μια από τη δουλειά της. Εγώ συνήθως είμαι η πιο απεριποίητη. Η δεύτερη είναι λες και έχει βγει από φωτογράφηση και η τρίτη είναι λες και βρέπεις σούτς. Δεν μου λες. Πώς ασχολήθηκες εσύ με την οργάνωση πολιτισμού για την αναπηρία? και, και πώς ενεπλάκησε με τη Μαριάννα Μπαφίτη την ανήσυχη δύναμη, δεν θα λέγα ήσυχη δύναμη, την ανήσυχη δύναμη τη Μαριάννα την Μπαφίτη που είναι εκπληκτική. Η σχέση μου με τη Μαριάννα την Μπαφίτη έχει τεράστιο βάθος χρόνου. Τη γνώρισα όταν εγώ ακόμα φοιτούσα στο γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη και η Μαριάννα Επαφίτη ήταν η καθηγήτρια του θεάτρου μας. Κόρη μας, λέμε Σανή. Είμαι, ναι. Α, έτσι εξηγείται. Πώς. Γι' αυτό είσαι τόσο όμορφη και τόσο γλυκιά. Είμαι και εγώ μισή λέμε Σανή. Ο παπάς μου λέμε. Πού ήσουν τη λέμε, μου κατοικούσε τον Άγιο Ιωάννη. Εκεί είχαμε το Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο, γιατί ήταν το σπίτι της γιαγιάς, κατοικούσαμε στα Πολεμίδια. Α, μάλιστα, στις Ελληνεσανή. Και θα το πούμε και στη συνέχεια, ενώ τις έχω δει και σε παράσταση. Ναι, συνέχισε. Είχαμε τότε μια σχέση έτσι κάποιων χρόνων, ενός-2 χρόνων που ήταν η Μαριάννα, η καθηγήτρια μου. Και ξανασυναντηθήκαμε το 2014, κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Κάτω από διαφορετικά καπέλα η κάθε μια μας, όταν την είδα πλέον στο Ινστιτούτο Γενετικής, στην καφετέρια του Ινστιτούτου Γενετικής, ήταν μπροστά μου στη σειρά, άκουσα τη φωνή της και την κατάλαβα και της λέω «Κυρία Μαριάννα». Άρα κάπως έτσι μετά από κάποια χρόνια ξανασυναντηθήκαμε. Και η σχέση καθηγήτριας δασκάλας που είχαμε τότε έγινε μια πάρα πολλά στενή φιλία πλέον. Μάλιστα. Όταν η Μαριάννα ξεκίνησε τους αγώνες για τα... Πρώτα εξηγεί τους αγώνες για το φαμπύρα, ένα φάρμακο το οποίο ήθελε να δοθεί στους ασθενείς με σκλήρη συγκαταπλάκα στην Κύπρο και μετά στις όλους αυτούς τους κοινωνικούς αγώνες και ακτιβιστικούς αγώνες. Σου ζήτησε να συμμετέχεις ή πήγες από μόνη σου? Δεν μου ζήτησε να συμμετέχω, αλλά εκ των πραγμάτων, επειδή πολλά πράγματα τα συζητούσαμε μαζί, τα σκεφτόμασταν μαζί, ανταλλάσσαμε γνώμες, γιατί είμαστε 2 άτομα που βλέπουν, ας πούμε, το ίδιο αντικείμενο με διαφορετική οπτική. Είναι πάρα πολλά χρήσιμο για τη συνεργασία μας. Προέκυψε αβίαστα, ας το πούμε, αυτή η συνεργασία. Και σε παρακολουθήσαμε, ήταν το καλοκαίρι του 2019, που ήταν οι Ιστορίες Αναπηρίας, μια θεατρική παράσταση, την οποία θα βάλω το link στην περιγραφή του βίντεο, που ήσουν μαζί με τη Μαριάννα και μια άλλη κοπέλα. Πώς την λένε την κοπέλα? Η Μαριάννα Τόφα. Ήταν η Μαρίνα Σταύρου, η Μαρία Τόφα και η Μαριάννα, οι οποίες έκαναν έναν εξαιρετικό θεατρικός μονόλογος, όχι δεν ήταν μονόλογος, θεατρικό αναλόγιο. Θεατρικό αναλογείο. Σ' αρέσει το θέατρο, ναι? Μ' αρέσει, ναι. Πλέον εκ των πραγμάτων δεν ασχολούμαι. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου, αλλά σίγουρα μου αρέσει. Τι γνώμη έχεις για τις συνθήκες τις κοινωνικές, τις οποίες βιώνουν οι άνθρωποι με αναπηρία, ή με παθήσεις που τους δυσκολεύουν τη ζωή στην Κύπρο σήμερα? Είναι μια καθόλου δύσκολη ερώτηση. Είναι μια εύκολη απάντηση που μπορεί να δοθεί, αλλά ας προσπαθήσουμε να την πούμε politically right. Correct. Νιώθω ότι οι ανθρώποι που έχουν την οποιαδήποτε πάθηση, αλλά κυρίως οι χρόνιοι ασθενείς στην Κύπρο, δεν χρήζουν της απαραίτητης, ας πούμε, σημασίας. Δεν απολαμβάνουν τις σημασίες που χρήζουν. Δηλαδή, θα έπρεπε να τους δίνεται προσοχή και σημασία από το κοινωνικό σύνολο και από το κράτος, αλλά δεν την έχουν. Ακριβώς. Ξεκινώντας από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που χρειάζεται ένας χρόνιος ασθενής, ακόμα και με το γεσί, πλέον τα φάρμακα που χρειάζεται να αγοράζει κάποιος πάσχοντας με προσωπικά του δικά του λεφτά είναι περισσότερα από όσα θα αγόραζε, ας πούμε, πριν. Άρα είναι ένα κομμάτι οικονομική στήριξη, η ουσιαστική ενσωμάτωση, δηλαδή ένας άνθρωπος πρέπει όντως να υπάρχει στην κοινωνία, να έχει θέση και λόγο και λόγον ύπαρξης. Οι άνθρωποι να μπορούν να συνδιαλέγονται και να γίνουν blend, αν το πούμε στα αγγλικά, να σμίγονται με ανθρώπους και με αναπηρία και με χωρίς αναπηρία. Να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας και όχι ένα ξένο. Μάλιστα. Η επιστήμη πώς μπορεί να βοηθήσει στην καλυτέρευση της ζωής των ασθενών με χρόνιες παθήσεις? Επιστημονικά, ας πούμε, μπορούμε να βοηθήσουμε στο να καταλάβουμε μια πάθηση, ίσως να προτείνουμε μια καινούργια θεραπεία που μπορεί να καλυτερεύσει την ποιότητα ζωής, ίσως να φτάσει μέχρι και την ίαση. Ουσιαστικά, όμως, χρειάζεται και συμβολή της κοινωνίας για να καλυτερεύσει η ζωή ενός ασθενή. Άρα έρχεσαι εσύ και μας λες, που είσαι επιστήμον, που είσαι ερευνητής, που ασχολείσαι με την έρευνα της μοριακής ιατρικής και της θεραπείας ασθενειών και της πρόληψης ασθενειών, ότι όσο και αν προσπαθούμε εμείς επιστήμονες να βρίσκουμε προληπτικές παρεμβάσεις και θεραπείες, εάν η κοινωνία δεν συνομωτήσει για να εντάξει όλους τους ανθρώπους στο σύνολό της και να δώσει ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα σε όλους τους πολίτες της, ανεξαρτήτως της κατάστασης της υγείας τους, δεν θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Ακριβώς. Και είναι πολύ ελπιδοφόρο, πολύ έτσι, συγκινητικό, ότι μία επιστήμονας όπως εσένα που έρχεσαι από το χώρο της hardcore επιστήμης, δηλαδή της καθαρής επιστήμης, η βιολογία και η μοριακή ιατρική είναι ξεκάθαρη επιστήμη, έρχεσαι να δράσεις ακτιβιστικά κοινωνικά. Δηλαδή και η συμμετοχή σου στην οργάνωση Νεόφυτος Πολιτισμός για την Αναπηρία, αλλά και η συμμετοχή σου στους ακτιβιστικούς αγώνες που γίνονται από ανθρώπους φωτισμένους στο νησί μας, που είναι αλάτιν της γης, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται ουσιαστικά με τον ακτιβισμό, όχι στα λόγια, στις πράξεις, έρχεται να μας δώσει ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα, ότι όλοι μαζί μπορούμε. Ναι, θεωρώ ότι ο δικός μου ο στόχος δεν είναι να λάμψω σαν επιστήμονας ή να ξεχωρίσω στο χωριό, όπως είπαμε πριν. Ο δικός μου στόχος είναι να καλυτερεύσω τη ζωή έστω και ενός ανθρώπου. Ένα μέσο να το κάνω αυτό είναι η επιστήμη. Συμβάλλοντας ίσως στην παρασκευή ενός φαρμάκου, στην κατανόηση μιας ασθένειας για τη μετέπειτα διαμόρφωση ενός φαρμάκου. Αυτά όμως είναι μακροχρόνια. Η άμεση συμβολή στο να βελτιώσεις τη ζωή, τη μέρα ενός ανθρώπου, είναι τώρα, είναι σήμερα. Είναι με το να βοηθάς τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα σου. Καμιά φορά η βοήθεια δεν εκτείνεται πέρα από το «Καλημέρα, γεια σου, είσαι καλά». Είναι ανθρώπινη μόνη. Πες μας τώρα γιατί παρακολουθείς το κανάλι μας. Ποιος σε παρέσυρε? Πώς μας ανακαλύψες? Μα πώς σας ανακαλύψα. Ήξεραμε πάντα το όνομα σας, άρα παρακολουθούσα τις εκπομπές. Νιώθω ότι έχω ανάγκη να ψυχοεκπαιδευτώ, όπως λέτε. Αγάπη μου, τιμή μας. Έχουμε πάρα πολλούς επιστήμονες στο κανάλι μας, των hardcore επιστήμων, οι οποίοι έχουν τη δική σου την απλότητα που λένε «Θέλω να μάθω και αυτά τα πράγματα». Γιατί, ξέρεις, εγώ νιώθω ότι δεν είμαι καν επιστήμονας. Δεν θα έλεγα ότι κάνω ότι είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Θα έλεγα ότι είμαι ένας κοινωνικός εργάτης που έχω σπουδάσει ψυχολογία και προσπαθώ να εξαπλώσω την έννοια της ψυχοεκπαίδευσης. Και θαυμάζω πάρα πολύ όλους εσάς που είσαστε τόσο πολύ. Να το εξηγήσω. Θέλει πάρα πολύ αφοσίωση και πάρα πολύ θυσία και πάρα πολύ precision, πάρα πολύ στοχοπροσήλωση και πολύ. Θαυμάζω και τους ερευνητές και τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν διδακτορικούς τίτλους και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ακαδημαϊκοί και προάγουν την επιστήμη και τη γνώση πάρα πολύ, και χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί σας, όπως όλους τους ανθρώπους που έχουμε μαζί μας. Νιώθω ότι προσπαθώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Δηλαδή, πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να χρησιμοποιώ ακόμα και φράσεις που λέτε εσείς συνέχεια, σαν να πούμε το «νομίζω δεν θα ήταν καλή ιδέα». Δηλαδή, δεν λέω πλέον την άποψή μου τόσο κοφτά σε κάποιον. Δεν είναι σωστό να το κάνεις αυτό. Λέω, ίσως να μην ήταν καλή ιδέα. Γιατί πλέον αντιλαμβάνομαι και τον αντίκτυπο του λόγου μου στον παραλήπτη. Αγάπη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι θα ζητήσουν οι φίλοι να σε φιλοξενήσουμε ξανά στην εκπομπή μας, στο κανάλι μας, στο ιστότοπο μας. Μαρίνα μου, νιώθω περήφανη που σε γνωρίζω. Είναι η δεύτερη φορά που σε βλέπω. Σε έχω δει στην παράσταση στο Θεατρικό Αναλόγιο που θα βάλω το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο. Χαίρομαι τώρα που σε γνωρίζω επ' ευκαιρίας της παρέμβασης της Μαριάννας που έφερε εις γνώση μου τη βράβευση σου. Συγχαρητήρια. Νιώθουμε περήφανοι για σένα. Καταχάρηκα αυτήν τη συνομιλία με έναν νέο άνθρωπο, με μια νέα κοπέλα η οποία έχει τόσο λεβέντικη στάση ζωής. Μπράβο, κόρη. Πτουπτού να μη σε ματιάσω. Ευχαριστώ. Είμαι και εγώ πολύ πλευρή, δηλαδή είναι αυτόν το προφίλ, μπορεί να υπάρχομαι και σε άλλα αναλόγως στις συνθήκες. Όχι, κόρη, άρεσε μου πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις τη ζωή σου, ο τρόπος που μιλάς για τον εαυτό σου, η αυτογνωσία σου, ο ρεαλισμός σου, η ταπείνωση σου με την καλή έννοια. Είσαι προσγειωμένη και είσαι και χαριτωμένη. Και χαιρόμαστε πολύ που ήσουν μαζί μας απόψε. Έχεις την αγάπη μου. Ευχαριστώ. Και σου εύχομαι ό,τι όνειρα έχεις για σένα να τα επιτύχεις. Έμεινε και μια τελευταία ερώτηση και θα κλείσουμε. Είσαι γυναίκα. Είσαι 28 ετών. Είσαι αφιερωμένη στην επιστήμη σου. Σκέφτεσαι καθόλου γάμον, οικογένεια και παιδιά? Ναι. Να μην αντιλαμβάνομαι την έννοια του γάμου όπως την αντιλαμβάνεται ο περισσότερος κόσμος. Ας πούμε συντροφικότητα. Έχω τεράστια αναδυναμία στα παιδιά. Έχω μια βαφτιστήρα που της έχω τρελή αδυναμία. Πώς τη λένε? Άννα Μαρία, επίσης. Να ζήσει η Άννα Μαρία, να ζήσει. Άρα, ναι, θεωρώ ότι αν κάτι θέλεις πολύ, μπορείς να τα καταφέρεις. Σίγουρα, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να διαχειριστώ ένα γάμο ή έναν παιδί. Πρέπει να τελειώσεις το διδακτορικό σου τουλάχιστον. Ναι, ούτε σίγουρα στα επόμενα χρόνια, από τη στιγμή που είναι τα ωράρια μου τέτοια, αλλά υπάρχουν πολλές γυναίκες εκεί έξω που έχουν χειρότερα ωράρια από μένα και είναι επιτυχημένες μητέρες και βγάζουν σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία. Άρα θεωρώ ότι δεν είναι αυτό που λέμε η πολλή η ώρα, είναι η ποιοτική η ώρα. Άρα, αν υπάρχουν ανθρώποι γύρω, ίσως ένας σύντροφος που μπορεί να αντιληφθεί τη δική μου στάση ζωής, γιατί είναι στάση ζωής, τη δική μου απέτηση που έχω από την επιστήμη, ή μάλλον καλύτερα που η επιστήμη έχει από μένα, ναι, δεν θεωρώ ότι είναι απαγορευτικά. Εφόσον το επιθυμείς, σου εύχομαι να το απολαύσεις και να το επιτύχεις και να το απολαύσεις. Και με εξέπληξε η απάντησή σου, γιατί συνήθως έχουμε αυτόν τον στερεότυπο ότι αν μια γυναίκα είναι επιστήμονας δεν θέλει τη μητρότητα, ή ότι αν μια γυναίκα αφιερωθεί στην επιστήμη δεν θα ήθελε να ζήσει τη συντροφικότητα, και έρχεσαι να μας το σπάσεις με έναν πολύ χαριτωμένο τρόπο. Μπράβο, κόρη. Μπράβο. Ευχαριστώ. Είναι αυτό που σας είπα, ότι ρε παιδί μου, η δική μου ικανονικότητα είναι αυτή. Άρα θα προσαρμοστείς τα δικά μου. Μάλιστα, αγάπη μου, και σου το εύχομαι να το επιτύχεις, because it takes two to tango. Χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό. Και ζούμε σε μια... Ακούς και τα τελευταία vlogs. Ακριβώς. Σχεδόν πιστικά θα τα έλεγα, επικίνδυνα. Οπότε έχει τα μάτια σου ανοιχτά εκεί στους χώρους που κινείσαι για like-minded people, για ανθρώπους με παρόμοια οπτική και παρόμοια στάση στη ζωή. Μάλιστα. Μαρίνα μου, το καταχάρηκα. Μαριάννα, ευχαριστώ πολύ. Μας γνώρισες τη Μαρίνα τη Σταύρου. Και την επόμενη φορά που θα σε φιλοξενήσουμε μπορεί να είσαι και δόκτωρ Μαρίνα Σταύρου, που ξέρεις. Αχ, μακάρι. Με το καλό, καλή συνέχεια. Αν αυτό σε παρηγορεί, ούτε εγώ γουστάρω παραλία, είμαι και εγώ όπως τον υπολογιστή. Τέλεια. Είμαι η πιο άσπρη του κτηρίου πάντοτε. Όπου και αν βρίσκομαι, είμαι η πιο άσπρη. Έχεις την αγάπη μου. Άρεσες μου πάρα πολλά, κόρη. Ειλικρινά, αν δεν είχα οθετήσει πρόσφατα τον Λάκη, θα σου έλεγα να σε οθετήσω. Α, δεν ξέρω, θα με δίνε. Η μητέρα μου ίσως να έλεγε ότι είμαι πολύ έξοδια, το ξανασκεφτείτε. Και πολλά συγχαρητήρια και στη μαμά και σε όλους τους αγαπητικούς ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή σου. Τις ευχές μου και για τις αδερφές σου. Και σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Μια παρέθεση. Εκλείσαμε, αλλά επειδή μετά που εκλείσαμε, συνεχίσαμε τη συζήτηση, είναι βγήκαν κι άλλα. Λοιπόν, ερώτησα σε κάποια φάση, κάτι σε ρωτούσα τώρα, μιλούσαμε έτσι μεταξύ μας, γιατί πραγματικά απολαμβάνω την παρέα σου, γι' αυτό ενώ τελειώσαμε τη συνέντευξη, συνεχίσαμε να μιλάμε στο Skype. Έτυχε να μου αναφέρεις ότι δούλευες καθόλου τη διάρκεια του σπουδών σου, είσαι μεγάλο μέρος της διάρκειας του σπουδών σου. Πες μου λίγο για τούτο. Ναι, όταν εντάχθηκα στο δυναμικό του Ιδρύματος σαν ερευνήτρια, διδακτορική ερευνήτρια, δεν υπήρχε κάποια επιχορήγηση για μένα. Άρα, έχοντας την ανάγκη να είμαι ανεξάρτητη, γιατί ένιωσα ότι στα 23 μου, 22, όταν ήρθα Κύπρο, εγώ προσωπικά ντρεπόμουν να είμαι οικονομικά εξαρτώμενη από την οικογένειά μου. Θεώρησα σοφό να έχω ένα δικό μου εισόδημα, και εντάχθηκα, ας πούμε, στο δυναμικό του food and beverage. Δηλαδή, ήμουν σε διάφορα εστιατόρια και σε ξενοδοχεία στην Κύπρο, στην υποδοχή. Έτσι συμπλήρωνα το κομμάτι των εσόδων μου, αλλά ακόμα και τώρα που... Δηλαδή, δουλεύες τους χώστες σε εστιατόρια. Στην κοπέλα μου υποδέχεται τους πελάτες και τους... Κορικά... Λες να είχαμε έρθει καμιά φορά με τα παιδιά σε κανένα εστιατόριο. Νομίζω θα το θυμώσουν, δεν είναι? Μα να σας πω, δεν αμφιβάλλω. Δούλεψα στις επιχειρήσεις του Κύρζη, δηλαδή στο Frankie's Social, τον Gin Fish, και ήμουν για πάρα πολλά χρόνια στο Four Seasons. Το Four Seasons που σε είδα. Ναι. Θυμούμαι σε τώρα. Τώρα που σε βλέπω, θυμούμαι σε. Και ότι κάνεις μου εντύπωση πως είναι ευγενική κοπέλα ήσου. Α, ναι. Να σας πω χαρακτηριστικά, το πιο αστείο είναι όταν υποδέχτηκα στο ένα από τα εστιατόρια του ξενοδοχείου έναν από τους μεγαλύτερους έμπορους ιατρικών μηχανημάτων, μεγάλων μηχανημάτων, MRI και πάνω. Ο κύριος Ατσικούρης. Τον υποδέχτηκαν, του είπα καλώς ορίσατε και τα λοιπά. Είχαμε μια μικρή συζήτηση, πάει μέχρι την πόρτα και έρχεται πίσω και μου λέει «Αγάπη μου, πέ μου, εσύ τι εσπούδασες?» Γιατί καταλαβαίνω ότι κάτι εσπούδασες. Ναι. Και δεν τρεπόσουν να δουλέψεις σε έναν εστιατοριό, σε ένα ξενοδοχείο. Δεν έλεγες «Α, εγώ είμαι βιολόγος, έχω το μάστερ μου, γιατί να δουλέψω, ξέρω εγώ, ως υπάλληλος, ως σερβιτόρα, ως χώστες». Δεν νιώθες ντροπή για τούτο? Καμιά ντροπή. Μπράβο, κορή. Αυτά είναι τα παιδιά που θέλουμε στην Κύπρο. Αυτά είναι. Τι μου έλεγες, γιατί μου έλεγες προηγουμένως για τις εμπειρίες σου πριν να θυμάσαι? Κάτι που λέγεται στη συνέντευξη. Γιατί είπα εγώ στη Μαρίνα, της λέω όταν εκλείσαμε, της λέω «Ωρη Μαρίνα, πρόσεξε τώρα, είσαι 28 χρονών, είσαι σε μια ηλικία που ακόμη είσαι μικρή. Οπότε, εφόσον θες να κάνεις οικογένεια και παιδιά, έχει τα μάτια σου ανοιχτά». Και μου είπες έχω δει και έχω ακούσει πολλά και μετά άρχισες να μου λες ότι εκεί που δούλευα και μετά λέω εγώ θα ανοίξουμε την κάμερα. Θυμάσαι τι μου έλεγες? Ίσως να λέγω ότι ο χαρακτήρας μου να είναι λίγο φοβιστικός. Ναι, πες το τούτο, νάτε, πες το. Ναι, θεωρώ ότι γενικά με δυναμική προσωπικότητα. Δηλαδή, ενώ σέβομαι την ιεραρχία, δεν είμαι υποτακτική κανενός. Δηλαδή, αντιδρώ όταν πράγματα πλήγουν την προσωπική μου ηθική, αντιδρώ όποιος κι αν είναι απέναντι. Μπράβο. Και το φτάχνω μέχρι τέλους. Καμιά φορά εκπλήσονται. Αν για κάτι μικρό εγώ μπορεί να φτάσω, ρε παιδί μου, σε έναν υπουργείο, δεν θα το περίμενα ότι θα φτάνα μέχρι εκεί. Αυτό πολλές φορές έχει αντίκτυπο στην καριέρα μου, γιατί αντιλαμβάνονται ότι δεν θα γίνω φερέφωνο κανενός, δεν θα υποταχτώ στις ορέξεις, ας πούμε, κανενός, ούτε θα γίνει κάτι παράτυπο, παράνομο γύρω μου και εγώ θα το δεχτώ. Μάλλον θα το καταγγείλω. Άρα θεωρώ ότι το δυναμικό του χαρακτήρα μου δεν είναι εύκολο να το διαχειριστούν πολλοί άνθρωποι από όλα τα φύλλα. Δηλαδή είτε ερωτικά... Σε φιλικό επίπεδο είτε ερωτικά. Να σου πω όμως κάτι. Είσαι ετεροφιλόφιλη, σωστά? Ναι. Ρωτώ γιατί θα μπορούσε να είσαι ομοφιλόφιλη. Ξέρεις, είμαστε έναν inclusive channel. Εκείνος ο άνδρας, ο οποίος θα ενοχληθεί από τη δυναμικότητα μιας κοπέλας και από το γεγονός ότι ξέρει τι θέλει, εκείνος ο άνδρας δεν είναι κατάλληλος για να κάνεις ούτε ένα ραντεβού μαζί του. Πόσο μάλλον θα κάνεις τη ζωή σου μαζί του. Δηλαδή, αυτή σου η δυναμικότητα που φοβίζει είναι ένα φίλτρο προστασίας από ανθρώπους που δεν έχουν αυτοεκτίμηση και που είναι πιθανόν κακοποιητικοί. Θέλουν μια γυναίκα να την καθυποτάξουν και να την ελέγχουν. Ναι. Κοιτάξτε, βέβαια, ίσως αυτό να είναι και μια λογική εξήγηση που προσδίδω εγώ για να δικαιολογήσω ότι είμαι κακός χαρακτήρας. Δεν ξέρω οι άλλοι τι λένε. Αλλά πολλές φορές μου έτυχε. Μένω μπάμπης από τα γλυκά νερά, με τίποτα θα βγει ραντεβού μαζί σου. Θα σου έλεγε, αυτή δεν μπορώ να τη σκάμω τη δική. Ναι. Θα σε απερίπτε. Ναι. Θεωρώ ότι ναι. Μακάρι, ναι, να με... Μακάρι ότι οι μπάμπηδες να με απορρίπτουν. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι οι γυναίκες δεν πρέπει, και οι άνδρες, γιατί παρόμοιες δυσκολίες στην επιλογή συντρόφων αντιμετωπίζουν και άνδρες οι οποίοι είναι καλλιορκημένοι και πνευματικοί άνθρωποι. Δεν πρέπει να πουλιούμαστε για κανέναν, δεν πρέπει να αλλάζουμε τη ψυχοσύνθεση μας ή την προσωπικότητα μας ή τον τρόπο ζωής μας για να ταιριάξουμε με κανέναν άνθρωπο. Αν αυτόν το οποίο έχουμε επιλέξει ότι μας εκφράζει, γιατί στα 28 πλέον εσύ έχεις βρει ποια είσαι, δεν έτσι, ξέρεις ποια είσαι. Αυτό που είσαι, αν δεν αρέσει, κάνει ένα πρόβλημα. Δεν είναι καν απόρριψη. Είναι ένδειξη ότι δεν ταιριάζει. Ναι. Αυτό που λέγαμε, θυμήθηκα. Άρα είναι ότι μέσω αυτών των δουλειών που έκανα παράλληλα στα εστιατόρια κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί οι συναδέλφοι μπορεί να είναι 500, 600, 800 άτομα. Άρα αυτή ήταν η καθημερινότητα μου, ήταν φίλη μου. Ένας από τους λόγους που αποφεύγω να πηγαίνω σε πολύ συχνά στα μέρη είναι γιατί εκ των πραγμάτων κάποιος που δουλεύει εκεί θα είναι φίλος μου, θα με ξέρει. Άρα υπάρχουν άτομα που αν έρθει ας πούμε ο μάνατζερ και τους μιλήσει, νιώθουν ότι κάποιος είναι. Δεν θέλω κάποιος που είναι στη δική μου παρέα να νιώσει ότι εγώ κάτι είμαι επειδή ήρθε ο μάνατζερ και μου μίλησε με το όνομα μου. Γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι ότι είμαι κάτι σπουδαία, είναι ότι εργαζόμουν, ήμουν υπάλληλος. Σίγουρα ήσουν καλή υπάλληλος όμως για να σε θυμούνται και να έρχονται να σου μιλάνε, άντε. Ναι, θεωρώ. Αν είχα μια υπάλληλο που ήταν σπασαρχίδο και τεμπέλα, θα την χαιρετούσαν κάθε τραφήνα να μπει στο μαγαζίνο, έρθω να της μιλήσουν με το όνομα. Ναι. Ίσως αυτό που να τους έκανε εντύπωση είναι ότι καταρχήν ήξερα τους πελάτες, δηλαδή μπορούσα να τους καλησπερίσω με το όνομα τους, γιατί ανήκα στην κοινωνία που ανήκουμε κι εμείς. Και παρακολουθώ και τα πολιτικά και τα κοινωνικά ακτώμενα. Όλα τα παρακολουθείς εσύ. Ολοκληρωμένη προσωπικότητα, χαίρομαι. Επίσης ήταν ότι μπορούσα να τους μιλήσω σε έναν γλωσσικό επίπεδο που μιλούν και εκείνοι. Καμιά φορά... θυμάμαι μια φορά φεύγοντας, είπα στο διευθυντή μου ή στο επανειδή, θα τα πούμε αύριο. Και του έκαμε εντύπωση. Δεν ξέρω τη λέξη. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είμαι σίγουρη αν κατάλαβε. Ξέρεις τι μου έλεγε η δασκάλα μου του πιάνου? Έκανα να πιάνουν εγώ όταν ήμουν μικρή, παρόλο που είμαι άμουση. Επέμενα και έκανα πιάνουν και το ολοκλήρωσα. Μου έκανε μάθημα η Άντζελα η Παγιάτα, μια πολύ σπουδαία Κύπρια, η οποία είναι επίσης κάτοχος διδακτορικού τίτλου, η οποία είναι έτσι πολύ ευφύς γυναίκα και μου έλεγε μια μέρα, Γκόρη Θέκλα μου λέει, ό,τι δουλειά και να κάνεις, από την πιο εντός εγωγών ευτελή δουλειά μέχρι την πιο δύσκολη, αν δεν είσαι έξυπνος και εργατικός δεν θα την κάνεις καλά. Για παράδειγμα, ένας που η δουλειά του είναι να καθαρίζει το δρόμο. Αν δεν είναι έξυπνος και εργατικός, δεν θα καθαρίσει καλά το δρόμο. Ή ένας που η δουλειά του είναι να καθαρίζει ένα σπίτι. Αν δεν είναι έξυπνος και εργατικός, δεν θα το καθαρίσει καλά εκείνο το σπίτι. Κάποιος ο οποίος δουλεύει ως σερβιτόρος σε έναν εστιατόριο. Αν δεν είναι έξυπνος και εργατικός. Και μου λέει αυτό το πράγμα, ότι η εξυπνάδα και η εργατικότητα δεν ξεχωρίζει αν θα παίζεις πιάνο ή αν θα κάνεις έρευνα στη μοριακή ιατρική ή αν θα είσαι σε έναν ταμείο ή σε έναν χώρο εξυπηρέτησης πελατών. Αυτό που παίζει ρόλο είναι το attitude σου, η στάση που έχεις εσύ απέναντι στη δουλειά. Και αυτό που θα σας πω είναι ότι μέσα από αυτήν την ενασχόληση μου με το food and beverage κέρδισαν συνδέσεις, connections με ανθρώπους που ούτε καν φανταζόμουν, που ξέρω ότι ας πούμε τώρα, αν πάρω τηλέφωνο τον τάδε και πω «Κυρία Πετρίδου, χρειάζομαι αυτό», που είναι ένας άνθρωπος που δεν τα γνωρίζα από άλλες συνθήκες, γιατί έχει μια πολύ σπουδαία θέση, ας πούμε. Επειδή είχαμε αυτή την επαφή πελάτη και οικοδέσποινας, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο, με τη μία, τη δεύτερη, την τρίτη φορά υπήρξε μια φιλική επαφή, ούτε καν φιλία, μια φιλική επαφή. Άρα κέρδισα connections, που για μένα είναι το υπέρτατο των assets που κάποιος μπορεί να έχει. Πιστεύω πάρα πολύ στις επαφές. Ο Παόλο Κοέλιο, παρόλο που έχει σκαρτάρει τη γραφή του τελευταία, δεν πολύ διαβάζω, σε έναν από τα βιβλία του, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιον, πρέπει να ήταν πριν 15 χρόνια από το ακόμη τον διάβαζα, έλεγε για το πώς μπορούμε όπου πάμε, γιατί αυτός ταξίδευε από πολλές χώρες, είναι Βραζιλιάς, νομίζω, του Παρίσι. Έλεγε ότι όπου πάμε μπορούμε να κάνουμε συνδέσεις αγαπητικές με ανθρώπους, να κρατάμε τα στοιχεία τους, την επαφή με τους ανθρώπους. Έναν άνθρωπο συναντά στο αεροπλάνο, έναν άνθρωπο συναντά σε μια εργασία και μπορούμε μετά να ανταποδίδουμε αγάπη ο ένας στον άλλον και έτσι να εξελισσόμαστε και ως κοινωνία να γινόμαστε καλύτεροι. Η συνωμοσία της αγάπης, κάπως έτσι το ονόμαζε. Και εγώ είμαι αυτής της άποψης. Έχω πάνω από 15.000 επαφές στο κινητό μου τηλέφωνο. Ονόματα, επίθετα, σημείωση που τους γνώρισα και τηλέφωνο. Και πολλές φορές έτυχε να χρησιμοποιήσω τις επαφές μου, όχι για κάποιον όφελος δικό μου απαραίτητος, αλλά μπορεί να ξέρω κάποιον άνθρωπο που θα ήθελε να συνεργαστεί με κάποιον που εγώ έτυχε να τον γνωρίσω. Να φέρνω ανθρώπους σε επαφή. Όπως έκαμε η Μαριάννα τώρα με εμάς. Ήρθε και είπε μου, έστειλε μου το μήνυμα που διάβασα και λέει μου, δεν την προβάλλουν την κοπέλα τα μύτια, μήπως μπορείς να κάνεις εσύ κάτι, θα έρθει στο κανάλι μας, δεν κατάλαβα καλά. Το κανάλι μας του λέει περισσότερος κόσμος από τα mainstream media. Μας έφερε σε επαφή. Και έχω κερδίσει τώρα, και καταλαβαίνω και γιατί σου έχει τόση πολύ αγάπη και δυναμία η Μαριάννα, έχω κερδίσει. Πραγματικά νιώθω τυχερή που έχω κερδίσει τη γνωριμία με σένα, που είσαι ένας άνθρωπος καλός, ωραίος, όμορφος, εκπληκτικός. Δηλαδή, τι σου λέω, νιώθω ότι είμαι πιο πλούσια μετά από τη σημερινή μας γνωριμία. Αχ, ευχαριστώ, δεν νομίζω ότι αξίζω όλα αυτά τα λόγια. Αν δεν ήταν μες στη μέση η Μαριάννα που είναι ο συνδετικός κρίκος, δεν θα γνωριζόμαστε. Όχι. Δηλαδή... Και πάμε και παρακάτω. Για παράδειγμα, η Μαριάννα έχει γνωριστεί με έναν κοινό μας φίλο, τον Χρήστο Κρασίδη. Και μιλούμε και τρεις στο τηλέφωνο μια μέρα και βλέπουμε πόσο καταπληκτικό είναι ότι ταιριάζουμε τόσο πολύ ο Χρήστος και εγώ, η Μαριάννα και ο Χρήστος, η Μαριάννα και εγώ, και πώς έτυχε να βρεθούμε και να είμαστε, ενώ είμαστε γνωστοί μεταξύ μας, εγώ και ο Χρήστος, η Μαριάννα και εγώ, να είμαστε και γνωστοί και τρεις. Δηλαδή, μπορούμε να δημιουργήσουμε τη δική μας φυλή, το δικό μας tribe. Make your tribe. Τη δική μας ομάδα ανθρώπων με τους οποίους να επικοινωνούμε, να συνδιαλεγόμαστε, να ανταποδίδουμε αγάπη και συνδεσιμότητα και να κάνουμε την κοινωνία μας καλύτερη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα μου, που ήσουν μαζί μας. Ευχαριστώ. Θα κάνουμε ένα άλλο, το κλείσιμο. Στεφανιδί! Στεφανιδί! Γεια. Yeah.